Εσείς, κύριε Λαβάνε, μάλλον όχι εσείς, ο κύριος Κουτσούμπας έκανε μια δήλωση που πολλοί τη χαρακτήραν ότι είναι στην ακροδεξιά πλευρά αυτή η δήλωση. Μίλησε ότι ουσιαστικά πάει να καταργηθεί με αυτό το νομοσχέδιο η πατρότητα και η μητρότητα. Ξυπακούτε από ό,τι καταλαβαίνουμε δεν θα ψηφίσετε το νομοσχέδιο, αλλά γιατί τόσο σκληρή δήλωση και τι μήνυμα θέλετε να στείλετε εσείς ως ΚΚΕ με αυτό? Καταρχάς δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί ένα ζήτημα όπως η πατρότητα ή η μητρότητα να τίθεται ως ακροδεξιό ή ακροαριστερό, οτιδήποτε πρώτα απ' όλα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο απορρέει από μια βιολογική πραγματικότητα. Έτσι. Αυτό που δεν μπορεί να κατηγορήσει κανείς το ΚΚΕ και οι εργαζόμενοι και όλος ο ελληνικός λαός ανεξάρτητα από το σεξουαλικό προσανατολισμό του κάθε άνθρωπου που γνωρίζει, είναι ότι είμαστε ακόμα που είμαστε στις επάλξεις για τα κοινωνικά δικαιώματα εδώ και χρόνια. Δείτε για παράδειγμα. Και με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ και με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, το ΚΚΕ κατέθεσε μια σειρά νομοθετικές ρυθμίσεις. Απλοποίηση ρυθμίσεων έτσι ώστε όλα τα ζευγάρια, ετερόφιλα και ομόφιλα, να μπορούν να έχουν τα δικαιώματά τους. Διαχωρισμού κράτους εκκλησίας. Δεν σας ενοχλεί η τεχνοθεσία? Θα σας πω ακριβώς. Προστασία και σκλήρυνση των ποινών που έχουν να κάνουν με μισαλόδοξο, ομοφοβικό, ρατσιστικό μίσος, ιδιαίτερα με άνθρωπους οι οποίοι τίθενται στο στόχαστο λόγω του σεξουαλικού του προσανατολισμού. Αυτό το οποίο έχει συμβεί με τη συζήτηση όπως έχει γίνει είναι ότι είναι μια συζήτηση βαθιά από προσανατολιστική, η οποία επιδιώκει να δώσει, γίνεται ένας διαγωνισμός προοδευτικότητας, συντηρητικότητας ανάλογα με την τοποθέτηση των κομμάτων σε αυτό το ζήτημα. Και να σας πω και το εξής. Δεν είναι κάτι καινούριο στο Ευρωκοινοβούλιο το Δεκέμβριο. Υπήρξε μια ψηφοφορία, το έχουμε ξαναπεί, κανονισμός, αναγκαστικός για όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό σημαίνει κανονισμός. Εσείς δηλαδή γιατί δεν θα το ψηφίσετε? Γιατί βεβαίως από τη μία καταργεί την πατρότητα και τη μητρότητα, τα οποία αποτελούν δικαιώματα του παιδιού. Δεν μπορεί να λες κανείς ότι υπερασπίζομαι το δικαίωμα του παιδιού και ταυτόχρονα να μιλάς για γονέα 1, γονέα 2, γονέα 3 έως και καθισχυρισμό γονέα. Και από την άλλη γιατί και ο ίδιος ο κανονισμός αλλά και οι ρυθμίσεις που έχει κάνει και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και οι προηγούμενοι. Θυμίζω ότι το νόμο για την παρένθετη μητρότητα του 2014, ο εισηγητής του ήταν ο κύριος Βορύδης, στην κυβέρνηση Σαμαρά, έτσι. Τον φέρνει από την πίσω πόρτα, γιατί όταν λες ότι εγώ αναγνωρίζω, αυτό λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση για παράδειγμα, παιδιά που έχουν γεννηθεί από γονείς του ίδιου φύλου, επί της ουσίας ανοίγει στη συζήτηση για την εμπορική παρένθετη μητρότητα, η οποία είναι μια πραγματικότητα και αν θέλετε είναι και η πιο αναχρονιστική μορφή εκμετάλλευσης και εμπορευματοποίησης του γυναικείου σώματος. Μάλιστα. Τι να σχολιάσεις τώρα, επειδή ξεκινήσατε την ερώτησή σας στον προηγούμενο γύρο με έναν συγκεκριμένο χαρακτηρισμό. Τέτοιου είδους απόψεις δεν έχουν σχέση καταρχάς με τον ελληνικό. Ερώτημα, ήταν, έτσι, για να μην παρεξηγηθούμε. Λέω, δεν αρμόζουν, ούτε είναι και στο πνεύμα γενικά της λαϊκής θέλησης και της βούλης του ελληνικού λαού, όπως έχει αποδείξει καταρχάς πρώτα και κύρια ενάντια στη σφαγή στη Γάζα. Γιατί αυτό που γίνεται δεν είναι ότι σφάζονται γενικά και αόριστα Ισραηλίτες, όπως είπε ο κύριος. Έχουμε μια συγκεκριμένη πραγματικότητα όπου για πάνω από 100 μέρες έχουν δολοφονηθεί πάνω από 30.000 άνθρωποι και είναι ανυπολόγιστη ζημιά. Και τα ελληνικά κόμματα της Ελληνικής Βουλής έχουν τοποθετηθεί επ' αυτού και έχουν πάρει τη μεριά με τον ένα με τον άλλο τρόπο, με περικοκλάδες ή χώρες του Ισραήλ, του κράτους δολοφόνου. Ο λόγος είναι σε εσάς. Θέλετε να μας πείτε για την ακρίβεια. Τι λάθος κάνει η κυβέρνηση και ποιες είναι οι δικές σας προτάσεις? Αν θέλετε, κύριε Σιωμόπουλε, κύριε Αγκαντώνα, αυτό αποδεικνύει καταρχάς ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η δημόσια συζήτηση για το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Είναι μια μονοθεματική συζήτηση, η οποία κρύβει από κάτω όλα άλλα πολύ σοβαρά πιεστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η λαϊκή οικογένεια, όπως η ακρίβεια. Για την ακρίβεια, το ΚΚΕ έχει συγκεκριμένες θέσεις και έχει κάνει και συγκεκριμένες προτάσεις. Ποιες είναι αυτές? Πρώτα απ' όλα, χρειάζεται αύξηση του εισοδήματος της λαϊκής οικογένειας, των μισθών και των συντάξεων. Γιατί ό,τι αυξήσεις δόθηκαν ήταν πολύ μικρότερες του πληθωρισμού. Δεύτερον, ακούστε, έχει πει ότι σε ορίζοντα τετραετία θα πάμε στα 1.500 ευρώ. Εδώ υπάρχει μια αντικειμενική πραγματικότητα, κανείς δεν μπορεί να την αρνηθεί. Δείτε τα κέρδη των εισηγμένων στο χρηματιστήριο επιχειρήσεων. Προφόρου, μεταφόρου. Έχουμε φτάσει σε μια κλιμάκωση και γιγάντωση των κερδών τραπεζικών ομίλων, άλλων μεγάλων ομίλων. Δεν μπορεί, καταλαβαίνετε ποια είναι η διαφορά. Δεν μπορεί να παίρνει κάποιος 2, 3, 4 το οποίο να εξανεμίζεται στον πληθωρισμό και στη συνέχεια οι μεγάλοι όμιλοι να συσσωρεύουν τεράστια κέρδη. Τι είπε το ΚΚΕ? Είπε αύξηση μισθών συντάξεων. Δεύτερον, κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη βασικής πλατείας λαϊκής κατανάλωσης. Τρίτον, κατάργηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Μα λέει η κυβέρνηση ότι δημοσιονομικά δεν μας παίρνει να γίνει αυτό. Άμα το εφαρμόσουμε, μας παίρνει δημοσιονομικά. Αν πάρεις και αν φορολογήσεις αυτούς οι οποίοι κερδοσκοπούν και κερδοφορούν σε τεράστιους βαθμούς την ίδια στιγμή που σφάδαζει η ελληνική κοινωνία και ο ελληνικός λαός. Αυτή είναι η λύση σήμερα. Βεβαίως,
δεν είναι με αυτή την έννοια ελληνικό φαινόμενο η ακρίβεια. Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε αντίστοιχα φαινόμενα, αλλά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες, οι ίδιοι νόμοι. Για την εργατική τάξη και τη φτωχολογία, πουθενά στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει παράδεισος.